Στο κομμάτι από τον Χάραδρο έως τη Ροδινή υπάρχει μια χαόδη κατάσταση. Κυρίως στις γέφυρες, πρώτα στις γέφυρες που συνδέουν τα χωριά της περιοχής, και έχει κλείσει η Ολυμπία οδό για πάνω από ένα χρόνο διαδοχικά όλους τους δρόμους. Και ο κόσμος κυκλοφορεί μέσα από τα χωράφια και παράπλευρους δρόμους, με αποτέλεσμα και πολλά ατυχήματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο με τα αντιπλημμυρικά έργα. Αν οι βροχές, κύριε Φλαμή, διαρκήσουν πάνω από ένα τέταρτο, θα γίνει μεγάλη πλημμύρα στην περιοχή. Το διαπιστώστε ότι με λίγη βροχή και έντονη βροχή τον τελευταίο καιρό, του ενός τετάρτου, γίνεται μεγάλος πανικός στην περιοχή, γιατί έχει κλείσει όλα τα ρέματα, εκτός από τα βασικά, δηλαδή το Χάραδρο και τον Βολινέο, που είναι τα δύο μεγάλα ποτάμια στην περιοχή. Όλα τα άλλα είναι με μπάζα μέσα, με διάφορα υλικά, με κομμένες οι παροχές, δεν περνάνε από τα βλάκια κάτω. Θα μπορούσε να κάνει κάτι ο Ολυμπιαδός, δηλαδή να αποφύγουμε αυτά? Θα μπορούσε να αποκατιστά τα κομμάτια εκείνα που χαλάει. Δεν χρειάζεται να παρέμβει το Υπουργείο που το επεχοδέ. Χρειαζόταν, έπρεπε να ήταν μέσα στους συμβατικούς όρους της εταιρείας να αποκαταστήσει όποιες ζημιές είχε προκαλέσει. Το δρόμο τον θέλουμε και ασφαλώς δεν γινόμαστε εμπόδιο για τον δρόμο. Αλλά δεν μπορεί να προκαλεί προβλήματα τέτοιου είδους στην περιοχή.